Η αληθής ταπείνωσης δεν χαρακτηρίζεται μόνο από μίαν ενέργεια του ανθρώπου, εάν υποτεθεί δηλαδή ότι είχε κάποια εκδήλωση ταπεινή, ταπεινοφροσύνης, ότι αυτό οπωσδήποτε χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ταπεινών. Μία, θα λέγαμε, εκδήλωσή του, χειρονομία του, λόγος του, σκέψη του ταπεινή, ότι αυτό οπωσδήποτε θα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως ταπεινών. Η ταπεινοφροσύνη στρέφεται προς ολόκληρο τον άνθρωπο και συνεπώς τροποντινά δεν αφήνει καμία εκδήλωση της ανθρωπίνης υπάρξεως, καμία γωνιά της ανθρωπίνης υπάρξεως που να μην εναποθέσει την σφραγίδα της. Εάν πράγματι ο όλος άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια σωστή ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ταπείνωση της διανοίας, ταπείνωση της καρδίας, ταπείνωση της βουλήσεως, ακόμη και ταπείνωση, έστω και αν η ψυχή επιδρά επί του σώματος, ταπείνωση και του σώματος και των κινήσεών του και εμφανίσεών. Αλλά επειδή ακριβώς είναι δυνατόν να υπάρξει μία μεμονωμένη μονοπλευρά ταπεινοφροσύνης, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε όλους τους τομείς που πρέπει η ταπεινοφροσύνη να επικρατεί επί του ανθρώπου. Και πρώτα ας δούμε την ταπείνωση της διανοίας. Η ταπείνωση της διανοίας εκφράζεται με την απλότητα. Ο ταπεινός εις των χώρων της απλότητος ουδέποτε ζητά να εννοήσει ή να, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πολυπραγμονήσει άρρητα. Δηλαδή, ποτέ δεν θέλει να μπει σε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα μάθει ο άνθρωπος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκείνα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ήκουσα και είδα άρρητα ρήματα, α, τα οποία ούτε εξώνες την ανθρώπολα λύσε. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να υποθούν δια ανθρωπίνης γλώσσης. Και τώρα εκείνος που διαβάζει τον Απόστολο Παύλο λέγει, άραγε, τι να ήκουσε και τι να είδε. Και προσπαθεί να πολυπραγμονήσει και να μπει σε εκείνο το οποίο ο ίδιος ο Απόστολος μας πληροφορεί ότι είναι έξω από κάθε ανθρώπινη διατύπωση. Ο απλός λοιπόν άνθρωπος, καλύτερα ο ταπεινός άνθρωπος, έχει αυτή την απλότητα της διανοίας και δεν πολυπραγμονεί άρρητα πράγματα, ανίποτα δηλαδή, και μυστήρια. Αν και, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ότι τα μυστήρια της ταπεινής αποκαλύπτονται. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Πραγματικά, αγαπητοί μου, τα μυστήρια μόνο εις τους ταπεινούς αποκαλύπτονται. Εις τους υπερηφάνους κρύπτονται. Θυμηθείτε, όταν ο Χριστός ομίλει στον κόσμο, τότε ομίλει με παραβολές, που σημαίνει ότι αυτό που θέλει να πει δύναται ανά πάσα στιγμή να είναι κλειδωμένο ή εξεκλείδωτο. Αυτό είναι μια παραβολή. Είναι μια αλήθεια κλειδωμένη ή ακλείδωτη. Εάν είσαι υπερήφανος, η αλήθεια είναι κλειδωμένη με την κλειδαριά της παραβολής. Εάν είσαι ταπεινός, η αλήθεια σου φωνάζει από την πόρτα και το παράθυρο της παραβολής. Το είπε ο Χριστός αυτό. Γιατί λέει μιλάς με παραβολές, του είπαν. Είπε λέει με τους έξω μιλάω με παραβολές. Για να ακούν και να βλέπουν και να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Θα λέγε κανείς, θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Χριστός να είναι ασαφής
Όχι, αλλά τις μεγάλες του αλήθειες πάλι από ταπεινοφροσύνη, δια να μην βλασφημίσουν οι άνθρωποι και ποδοπατήσουν, τις κρύπτει. Αλλά επειδή μέσα σε ένα ακροατήριο υπάρχουν και υπερήφανοι και ταπεινοί, γι' αυτό ο τρόπος με τον οποίο προσφέρεται η αλήθεια είναι τρόπος κλειδωμένος και ακλείδωτος. Συνεπώς, δια τους ταπεινούς ανθρώπους έχουμε αποκάλυψη μυστηρίων Θεού. Δια τους υπερηφάνους τα πάντα είναι κλεισμένα, κλειδωμένα και σφραγισμένα. Ό,τι λέγει με λόγια ο ταπεινός άνθρωπος, ο ταπεινός τη διανία, στην διάνοια, ή γράφει, ό,τι λέγει ή γράφει είναι σαφή και ανεπιτίδευτα. Δεν προσπαθεί δηλαδή ούτε με στόχο να μιλήσει, ούτε να βάλει πράγματα για να δείξει, ξέρω εγώ, εξυπνάδες. Μιλάει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πάντοτε έχει την απλότητα και τη σαφήνεια. Ακόμη υπάρχει ειλικρίνεια για ό,τι πράγμα στοχάζεται. Δεν θέλει ποτέ να δημιουργήσει ένα κλίμα ανειλικρινίας. Ακόμη φανερώνει ο ταπεινός στη διανία πάντοτε τα αδύνατά του σημεία. Φανερώνει την αγνοιά του. Όταν κάτι δεν ξέρει, θα πει «αυτό δεν το ξέρω». Δεν θα σπεύσει να πει «το ξέρω, το ξέρω». Αφού δεν το ξέρει, θα πει λοιπόν «δεν το ξέρω». Ακόμη θα αναγνωρίσει ένα λάθος. Και ακόμη θα δηλώσει και ακαταληψία ότι αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Το διαβάζω, το ακούω, το δέχομαι που λέει ο Θεός, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και με την ευκολία που θα έλεγε τα ισχυρά του σημεία, με την ίδια ευκολία θα έλεγε και τα αδύνατά του σημεία. Με άλλα λόγια, ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι φρόνιμος παρεαυτό, όπως λέγει ο Απόστολος παραυτό. Παρεαυτό, συγγνώμη, εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, δηλαδή να είναι συνετός από μόνος του. Ποτέ ο ταπεινός τη διανία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πάντοτε θα θέσει υπόψη εκείνο το οποίο αυτός κατέχει εις τη γνώμη των άλλων. Πώς το βλέπετε αυτό? Πώς το βλέπετε εκεί? Ουδέποτε δηλαδή δημιουργεί μέσα του έναν πύργον στον οποίο έχει κλείσει τον εαυτό του, τις ιδέες του, τις σκέψεις του, τους στοχασμούς του, και να νομίζει ότι αυτά όλα τον κάνουν σοφόν και συνετών, και ότι δεν έχει ανάγκη να ερωτήσει τη σοφία, τη σύνεση, άλλο σοφία, άλλο σύνεση, τη σοφία, τη σύνεση και την πείρα των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι φρόνιμος παρεαυτό. Αποδέχεται ακόμη ό,τι η πίστης λέγει και υπαγορεύει, χωρίς να θέτει ένα αμφιβόλο για ό,τι πράγμα δεν κατανοεί. Με άλλα λόγια, ο ταπεινός στη διανία λέγει απλά «πιστός ο λόγος και πάθης αποδοχής άξιος». Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος, άξιος να τον αποδεχτεί κανείς, και τούτο διότι προέρχεται από το στόμα του Θεού. Το λέγει ο Θεός, και αφού το λέγει ο Θεός, περιτεύει παν σχόλιον και κάθε κριτική. Αντίθετα, ο αιρετικός, με την ευκαιρία, στερείται πάντοτε ταπεινοφροσύνης. Άμα θα δείτε αιρετικών άνθρωπων, να το ξέρετε, δεν υπάρχει ποτέ η ταπεινοφροσύνη. Ίσως θα πείτε ότι τους βλέπουμε πολύ ταπεινούς περιπίν τους χιλιαστάς. Δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχει ταπεινοσχημοσύνη. Και η ταπεινοσχημοσύνη είναι υποκατάστατον η ταπεινοφροσύνη. Είναι κάτι το οποίο είναι απόβλητο, μάλλον. Δεν είναι γνήσιο πράγμα. Είναι κίνδυνο. Είναι προσποίηση ταπεινοφροσύνης, αλλά ποτέ ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό λέγει στην προκείμενη περίπτωση ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αμήχανον εκχιώνος
προϊένε, φλόγα. Είναι, λέγει, ακατανόητο να βγάλει κανείς από το χιόνι φλόγα. Αμηχανότερον δε, ευετεροδόξης, ταπεινοφροσύνη υπάρχει. Ακόμη, λέει, πιο κατανόητο είναι από τους αιρετικούς ανθρώπους να βγάλει κανείς και να βρει ταπεινοφροσύνη. Πιστών και ευσεβών το κατόρθωμα λοιπόν και τούτων και καθαρμένων. Η ταπεινοφροσύνη είναι μόνο για τους πιστούς και τους ευσεβείς, και εφόσον και αυτοί έχουν καθαρίσει την καρδιά τους. Γιατί μην ξεχνούμε ότι αυτό ακριβώς θα πει αιρετικός άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος τελικά ορθώνει τον ίδιον λογισμόν του έναντι της Εκκλησίας, έναντι του Ευαγγελίου και έναντι της παραδόσεως, και λέγει ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά είναι αυτό που λέω εγώ σωστό. Και συνεπώς, όπως ξέρουμε ότι αίρεσης δεν είναι παρά η λογική ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Δηλαδή το να καθίσεις να κάνεις κριτική πάνω σε αυτό το οποίο σου έχει προσφέρει ο Θεός. Αλλά αυτό αμέσως προδίδει απουσία ταπεινοφροσύνης της διενείας. Συνεπώς, ο αιρετικός είναι, θα λέγαμε, εκκατασκευής στερούμενος ταπεινοφροσύνης. Τέλος, ο ταπεινός, η διενεία δεν υπερφρονεί, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, παρό διφρονεί, αλλά φρονεί εις το σοφρονήν. Είναι ένα λογοπαίγνιο, εδώ, όχι λογοπαίγνιο, ας το πούμε, μια όμορφη παρήχηση των λέξεων, ότι ο ταπεινός δεν φρονεί παραπάνω από εκείνα τα οποία πρέπει να φρονεί, αλλά φρονεί σε εκείνα που θα τον οδηγούσαν τελικά εις το να σοφρονεί. Μετά από την ταπείνωση της διανοίας έχουμε την ταπείνωση της καρδίας, η οποία αυτή με τη σειρά της φανερούνται δια της κοινωνίας, δια της κοινωνικότητας. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, κοινωνίας μη επιλανθάνεστε. Είναι αυτή η κοινωνία των Αγίων, η επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους. Ο ταπεινός, τι καρδία τώρα, βλέπει όλους τους ανθρώπους ως εικόνα Θεού και κανέναν δεν αποστρέφεται, ούτε υποτιμά, ούτε ανεβάζει, ούτε κατεβάζει. Δηλαδή, μπορεί να αγαπάει κάποιους ανθρώπους περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά από πλευράς όμως αξίας, όλους τους έχει εις το αυτό επίπεδο. Θα πει ότι αυτός είναι κλέφτης και τον περιφρονώ. Θα βλέπει πάντα την ψυχή του σαν εικόνα του Θεού. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα πολύ παραπάνω, όταν ο άλλος δεν είναι παλιάνθρωπος, πολύ παραπάνω, και τα κριτήρια μάλιστα διαφοράς μας είναι ότι αυτός είναι πλούσιος ή πτωχός, μορφωμένος ή αμόρφωτος, μικρός ή μεγάλος. Δεν θα πρέπει ποτέ να υπάρχει μια τέτοια διάκριση για εκείνον ο οποίος είναι ταπεινός την καρδία. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, εάν εισέλθει εις την συναγωγήν ημών ανήρ χρυσοδακτήλιος, ενεστεί τη λαμπρά, μπει μέσα στην σύναξή σας. Ένας, λέγει, άνδρας ο οποίος φοράει χρυσά δακτυλίδια και πολύ καλά ρούχα, λαμπρά, θερή, ακριβά, εισέλθει δε και πτωχός εν ρυπαράει σπίτι, και μπήκε ένας πτωχός με βρώμικα ρούχα και επιβλέψετε επί των φορούντα την αισθήτα την λάμπραν και είπε αυτό, κάθου ο δε καλό. Στραφείτε προς εκείνον που είναι καλοντημένος και του πείτε, εσύ κάτσε εκεί, βολέψου, κάθου καλός, βολέψου. Ας πούμε μια περίβλεπτον και καλή θέση. Και το πτωχό είπε, στον άλλο το πτωχό θα πει και πείτε, συστήθη εκεί ή κάθου ο δε υπό το υποπόθιόν μου. Στάσου εκεί εσύ,
ή κάτσε εδώ στα ποδάρια μου. Χαμηλά, στο σκαμνί. Αυτό προδίδει απουσία ταπεινοφροσύνης της καρδίας. Καταστρέφει το κοινωνικό αίσθημα, όπως το θεμελιώνει ο Χριστός επί της γης. Αντιθέτως, πρέπει να ακολουθήσουμε εκείνη την προτροπή του Αποστόλου Παύλου εις την προς Ρωμαίους. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Το ίδιο πράγμα να σκέπτεστε και να φρονείτε μεταξύ σας. Το αυτό. Έχει και ένα άλλο ρητό, το αυτό αλλήλεις φρονούντες. Εκεί έχει την έννοια να σκέπτεστε το ίδιο. Εδώ το εις αλλήλους θα πει, αιτιατική πτώση, θα πει ο ένας να σκέπτεται για τον άλλον το ίδιο. Μη τα υψηλά φρονούνται, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι. Μη κοιτάτε, λέγει, τα υψηλά, ούτε να σκέπτεστε τα υπερήφανα, αλλά να κάνετε συντροφιά με τους ταπεινούς ανθρώπους. Τέλος, είναι η ταπείνωση της βουλήσεως. Αυτή, αγαπητοί μου, πραγματοποιείται δια της διακονίας. Είσαι ταπεινός στην βούληση. Οπωσδήποτε δεν θα ζητάς να υπηρετήσει, αλλά να υπηρετείς. Αυτός ο Κύριος μας είπε, ουκήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήλθα να υπηρετηθώ, αλλά ήλθα να υπηρετήσω. Και ακόμα, υπέδειξε με μια συμβολική του πράξη που έπλυνε τα πόδια των μαθητών πώς ακριβώς πρέπει και οι μαθητές του και μετά τα αυτά εις τους αιώνας οι μαθητές του να κινούνται μεταξύ των. Τι είπε όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών εκείνη την εσπέραν της Πέμπτης της Μεγάλης, ήουν εγώ ένιψα ημών τους πόδας ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Εάν, λέει, εγώ έπνα τα πόδια τα δικά σας, εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και εμείς οφείλετε αλλήλων νύπτη τους πόδας. Και εσείς, λέγει, έχετε χρέος μεταξύ σας να πλένει ο ένας τα πόδια του αλουνού. Υπόδειγμα γαρέδοκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε. Σας έδωσα παράδειγμα. Ό,τι έκανα εγώ σε εσάς, αυτό να κάνετε μεταξύ σας. Αλλά τι σημαίνει ο ένας να πλένει τα πόδια του αλλού? Θα πρέπει δηλαδή να λέγω εγώ σε εσάς και εσείς σε μένα, βγάλετε τα παπούτσια να σας πλύνω με τα πόδια σας? Είναι γνωστό ότι η σκηνή είναι παρμένη από μια συνήθεια της εποχής. Επειδή τότε οι άνθρωποι περπατούσαν είτε ξυπόλοιποι, είτε με ατελή παπούτσια. Δεν είχαν τα παπούτσια που έχουμε σήμερα εμείς, που προστατευόμεθα από τη σκόνη του δρόμου, ούτε βεβαίως είχαν και την άσφαλτο. Ήταν οι δρόμοι χωματένιοι ή λιθόστρωτοι. Και τα παπούτσια ήταν συνήθως σανδάλια, πέδια. Επόμενο ήτο, τα πόδια πάντοτε να είναι βρώμικα. Πάντοτε, σκονισμένα, βρώμικα. Όταν εισήρχοντος σε κάποιο σπίτι, επειδή δεν εκάθιντος σε καρέκλες, αλλά σε ανάκλυντρα, προκειμένου να φάνε, σε μικρά καναπεδάκια, και τρώγανε πλαγιασμένοι, ακουμπώντας το αριστερό αγκώνα και τρώγοντας με το δεξί. Άλλος τρόπος να καθίσουν σε τραπέζι από ό,τι τώρα έχουμε εμείς σήμερα. Και να ανεβούν απάνω στα ανάκλυντρα με βρώμικα πόδια ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γι' αυτό στην είσοδο του σπιτιού υπήρχαν στάμνες, θυμηθείτε το θαύμα της Κανά. Το θαύμα στον γάμο της Κανά, που υπήρχαν εκεί 6 στάμνες με νερό, κατά τη συνήθεια, λέει, των Εβραίων. Τι ήταν αυτή η συνήθεια? Να πλένονται όταν μπαίνουν στο σπίτι μέσα. Και με εκείνο το νερό που υπήρχε εκεί, έπλαιναν οι επισκέπτες ή οι εισερχόμενοι τα πόδια τους. Συνήθως την εργασία αυτή την έκαναν οι δούλοι.
όχι τα αφεντικά του σπιτιού. Εκτός βεβαίως αν το σπίτι δεν είχε δούλους, τότε ο ίδιος ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά έπλαινε τα πόδια των εισερχομένων. Και θεωρείται μία πράξη πολύ ταπεινή. Πολύ, να πούμε, τώρα τα πλύσει τα πόδια του αλουνού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, διαλέγει την εικόνα αυτή ο Κύριος για να δηλώσει την διακονία, έστω να είναι ταπεινής ποιότητος, που πρέπει να προσφέρομαι εις τους άλλους ανθρώπους. Το να πάω δηλαδή στο σπίτι ενός μιας φτωχιάς γυναίκας, γριάς, που είναι στο κρεβάτι, να της πάρω τα ρούχα, να τα πλύνω, να σκουπίσω κτλ. Αυτό θα πει νυπτοπόδας. Δηλαδή, κάνω ταπεινές δουλειές. Κατεβαίνω χαμηλά να υπηρετήσω τον άλλον. Ας είμαι εγώ μορφωμένος να υπηρετήσω ένα αμόρφωτο. Είμαι μεγάλος στην ηλικία να υπηρετήσω ένα μικρό παιδί. Και ούτω καθεξής. Όπως και αν έχει το πράγμα, η διακονία, η υπηρεσία σε ταπεινά έργα και σε ταπεινά πρόσωπα είναι η ταπείνωση της βουλήσεως. Και μάλιστα, μια που έχω και κυρίες, να φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει στον Τιμόθεο, ως κριτήριον αληθινής κυρίας στις γυναίκες, ότι είναι πράγματι χείρες όπως ο Θεός θα τις ήθελε, γράφει το εξής, τα εξής, ως κριτήριο. Δηλαδή, για να μπει εις το συσίτιο της Εκκλησίας και εις την φροντίδα της Εκκλησίας. Αυτή, λέει η γυναίκα, ενέργης καλής μαρτυρουμένη, να μαρτυρείται ότι τη ζωή της την πέρασε μέσα σε έργα καλά ή εξενοδόθησε. Τότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Συνεπώς, οι ξένοι εφιλοξενούνται στα σπίτια. Εάν κάποιος χτύπησε την πόρτα και τον εδέχτηκαν να τον φιλοξενήσουν. Εάν λοιπόν εξενοδόχησαν, δέχτηκε ξένο. Ή Αγίων πόδας έλειψαν. Οι Άγιοι ποιοι είναι, οι πιστοί, οι χριστιανοί. Αν υπηρέτησε τους χριστιανούς ή τα σανόγκαστον. Ή θλιβωμένης επίρκεσαι. Εάν στάθηκε προστάτη και προμηθευτής τροποντινά ίσως ανθρώπους οι οποίοι είχαν ποικίλα στεναχωρίας. Θλιβόμενος είναι αυτός που ζουλιέται, θλίβο, σύνθλιψη, ζούλιγμα, θλίβο τις ελιές, ζουλάω τις ελιές και βγάζω λάδι. Συνεπώς, όταν θλίβεται ο άνθρωπος όταν είναι σε μια κατάσταση δύσκολη, οικονομική, ηθική κτλ. Εν παντί έργο αγαθό ή παντί έργο αγαθό επικολούθησε. Και αν τελικά λέγει, στάθηκε ο άνθρωπος που εργάστηκε σε κάθε καλό έργο. Βλέπετε, με άλλα λόγια, κριτήριον αληθούς κυρίας, αξίας να τύχει προστασίας υπό της Εκκλησίας ή το η ταπείνωση της βουλήσεως. Αλλά η ταπείνωση επεκτείνεται και στο σώμα. Φυσικά θα ήταν περιττό να το πω αυτό, εάν και ο Λόγος του Θεού δεν ομίλει σχετικά με το θέμα αυτό. Δηλαδή, ένας ταπεινός άνθρωπος είναι περιττό να του πεις πώς θα ντυθεί και πώς θα περπατήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τόσο αυτονόητο πάντοτε, πρέπει να υποδειχθεί. Γι' αυτό η ταπείνωση επεκτείνεται, όχι μόνο, δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχή, αλλά επεκτείνεται και στο σώμα. Πώς θα ντυθεί κανείς, πώς θα γελάσει και πώς θα περπατήσει και πώς θα μιλήσει, φανερώνουν αν είναι ταπεινός άνθρωπος ή δεν είναι ταπεινός άνθρωπος. Λέγει η Σοφία Σιράκ, στολισμός ανδρός, δηλαδή δύσιμο του ανθρώπου, και γέλος οδόντων, και πώς θα γελάσει, υπάρχουν γέλια και γέλια.
από το σεμνό χαμόγελο μέχρι το ηρωνικό, μέχρι το πικρόγελο, μέχρι το πορνικό. Υπάρχουν γέλια και γέλια. Και συνεπώς, ορθότατα, γέλος ο δόντων, όταν θα γελάσει ο άνθρωπος και θα φανούν τα δόντια του, πώς θα γελάσει, και βήματα ανθρώπου, πώς θα περπατήσει, πώς περπατάει στον δρόμο σήμερα, αναγγέλει τα περί αυτού. Μαρτυράνε όλα αυτά, ποιος είναι. Ας το ακούσουν όλοι εκείνοι που λέγουν και τι θα πείραζε να βάλω αυτό το φόρεμα ή εκείνο το παντελόνι ή οι γυναίκες και τι θα πείραζε να βάλω παντελόνι τη στιγμή που είναι πολύ λέγει πρακτικό και διότι αν το θέλετε είναι και σεμνότερο το παντελόνι εφόσον με τον τρόπο αυτόν περισσότερο καλύπτεται η γυναίκα παρότι αν φορούσε ένα φτάνι. Όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Ή καλύτερα τι να πει κανείς, τι να αναιρέσει και τι να υποστηρίξει και τι να δει. Τη στιγμή που όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα δια των πιστών άνθρωπων. Όταν ένας θέτει υποερώτημα όλα αυτά σημαίνει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι σαν να σου λέει άλλος, γιατί μου το έχει πει κάποτε κάποιος, γι' αυτό σας το λέγω. Τι χρειάζεται λέει ο ήλιος την ημέρα. Μα ο ήλιος δεν είναι εκείνος που δίνει την ημέρα. Ο ήλιος είναι εκείνος που κάνει. Αν έλειπε ο ήλιος δεν θα είχαμε ημέρα. Τότε πώς μπορείς να λες ότι τι χρειάζεται ο ήλιος την ημέρα. Είναι βλακώδη πράγματα. Ανόητα. Λοιπόν, άλλο τόσο ανοήτως, αγαπητοί μου, ομιλούν οι άνθρωποι εκείνοι που σου λέγουν και τι θα πείραζε αυτό και τι θα πείραζε εκείνο και γιατί δεν είναι σεμνό το παντελόνι. Άντε τώρα να καθίσω του πιστολού γιατί δεν είναι σεμνό. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Μα τίποτα. Γιατί δεν έχει από μέσα σεμνότητα και προσπαθεί να το επιβληθεί απ' έξω η σεμνότητα. Το λέγω μόνο για μία περίπτωση. Και να προσέχουμε βεβαίως όλοι, πως πρέπει να ντυνόμαστε και να περπατάμε, αλλά ιδίως όταν έχουμε μικρά παιδιά που παρασύρονται και ζητάνε να κάνουν ό,τι κάνουν οι απ' έξω, και τότε θα πούμε, όχι παιδί μου, έστω και αν δεν το καταλαβαίνει το παιδί, έστω και αν δεν το καταλαβαίνει, μην το αφήσετε στην κρίση του παιδιού, το παιδί δεν καταλαβαίνει. Όχι παιδί μου, παντελόνι, σε κορίτσια εννοείται, παντελόνι δεν θα βάλει. Ή εκείνα τα καμώματα των ανδρών, στο αγόρι σας, παιδί μου τέτοια δεν θα φορέσεις. Τα κούνια και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Τέτοια πράγματα δεν θα φορέσεις. Διότι, πέστε μου, σας ερωτώ αλήθεια, πέστε μου, αν θέλει απόδειξη το πράγμα. Εμφανίζεται ένας γαμπρός στην κόρη σας και έρχεται με ψηλό τακούνι τόσο, με μακριά μαλλιά κτλ. Τι θα πείτε για αυτόν, ότι είναι εντάξει άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος. Προφανώς όχι. Από πού το καταλάβατε? Από αυτά που φοράει και από αυτά που κηρύττει και από αυτά που είναι ντυμένος και από αυτά που έχει τα μαλλιά κτλ. Δεν θέλει φιλοσοφία. Δεν θέλει φιλοσοφία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ας προσέχουμε και στο σημείο του ντυσίματος. Το επιχείρημα ότι ο έσω άνθρωπος είναι ότι είναι και ο απ' έξω δεν έχει και πολύ σημασία, αυτό μου το λέει κάποτε ένας γιατρός. Όχι στη Λάρισα. Στην Αθήνα. Ότι δεν έχει σημασία ποιος είναι ο απ' έξω άνθρωπος. Ο από μέσα λέει να είναι ταπεινός. Μα αυτός που είναι από μέσα είναι και απ' έξω. Δηλαδή άλλον άνθρωπο έχουμε από μέσα και άλλον έχουμε απ' έξω. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Ο ένας ο άνθρωπος. Ο ένας άνθρωπος. Ακόμα και η νηστεία αγαπητοί μου είναι και αυτό ένα δείγμα ταπεινοφροσύνης. Εκείνος ο οποίος νηστεύει, εκείνος ο οποίος νηστεύει, δεν κάνει παρά ταπείνωση σώματος. Η νηστεία είναι ταπείνωση του σώματος. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα της περιβολής, είναι και το θέμα της τροφής. Η ταπείνωση, σαν δώρο Θεού, πολλές φορές δίδεται εις τον άνθρωπον δια της οδού των πειρασμών. Αυτό προσέξατε το. Πράγματι λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος ότι
πού διορθούτε εσείς το έργον αυτού, αν ταπεινώσεως. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να διορθώσει το έργο του το πνευματικό χωρίς ταπείνωση. Και ού παιδεύεται η μη διαπειρασμόν και άνευ παιδείας την ταπείνωση ού καταλαμβάνει. Και δεν παιδαγωγείται παρά μόνο με τους πειρασμούς και χωρίς παιδαγωγία ταπείνωση είναι αδύνατον να αποκτήσει. Ώστε βλέπουμε ότι η ταπείνωση μόνο δια της οδού των πειρασμών επιτυγχάνεται. Είναι ακριβώς η μέθοδος που προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποτινάξουμε από τη ράκη μας. Είναι μία πολύ πικρή μέθοδος η οδός των πειρασμών. Κανείς δεν θέλει τους πειρασμούς. Μα κανείς. Και σημαίνει αυτό ότι απαρνούμεθα μία βασική μέθοδο για να αποκτήσουμε μία βασικοτάτη αρετή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Θεός επιτρέπει τις αιτίες ταπεινώσεως και τη συντριβή της καρδίας, ώστε με αυτήν την έμπονον, δηλαδή κάτι που πονά, με την έμπονη προσευχή να προσεγγίζουν προς Αυτόν και έτσι να επιτυγχάνουν την ένωσή τους με τα του Θεού. Πολλές φορές ο Θεός με τη μέθοδο αυτή των πειρασμών δημιουργεί εκφοβισμό στα παιδιά του. Εκείνες που θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους εκφοβίζει με τα πάθη, τα οποία βεβαίως έχουν οπωσδήποτε μια φυσική βάση και δεν είναι παρά αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα. Δηλαδή, ένα σαρκικό αμάρτημα οπωσδήποτε έχει φυσική βάση. Δηλαδή θα βρει κανείς αυτή την ίδια τη φύση. Περιπίν ο γάμος. Όμως, πέραν από την φυσική βάση υπάρχει η απόκληση. Η απόκληση είναι αμάρτημα. Τώρα ο Θεός εγκαταλείπει φαινομενικά πολλές φορές τους αγωνιστάς να αισθάνονται σαρκικά αμαρτήματα, δηλαδή ο δαίμονς της ανηθικότητος να προσβάλλει τους ανθρώπους και να αισθάνονται πολύ άσχημα γύρω από αυτόν τον πειρασμό. Το θέμα δεν είναι παρά καθαρά παιδαγωγικό. Για ποιο λόγο? Διότι με τον τρόπο αυτόν επιτυχάνει ο άνθρωπος ταπείνωση του εαυτού του. Θα το δούμε ακριβώς λίγο πιο κάτω πώς ακριβώς τίθεται. Ακόμη ο Θεός επιτρέπει αρρώστιες. Αρρώστιες κυρίως σωματικές. Επιτρέπει ακόμη πτωχία. Πώς οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ υπερήφανη μύτη, όταν τα οικονομικά τους πήγαν πολύ χαμηλά, τους είδατε και προσγειώθηκαν, θέλαν δεν θέλαν, την πραγματικότητα. Η πτωχία λοιπόν πολλάκι γίνεται αφορμή ταπεινώσεως, έστω και αν δεν είναι πολύ ευχάριστη. Ή ακόμη να στερηθεί κανείς, όχι μόνο πτωχία, αλλά να στερηθεί κανείς και από τα πλέον στοιχειώδη αναγκαία της ζωής. Να πάει να χτυπήσει πόρτες, γιατί στερείται ακόμη και αυτό το ψωμί. Ακόμη επιτρέπει και στον διάβολο ο Θεός να δημιουργήσει έναν φοβερό πόλεμο. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ. Γιατί, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι ασχόμεν αιτίας του ταπεινωθήνε και είναι να μη συμβεί αυτής ο της αμελίας νησταγμός. Να μας δοθεί, λέγει, να μας δοθούν αιτίες να ταπεινωθούμε και να μην πέσουμε εις την αμέλεια και τη ρατσινία. Και να πούμε, α, καλά πηγαίνουμε. Οι πειρασμοί δεν είναι παρά το βουκέντρι εκείνο
το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ταπεινούμεθα. Φυσικά, όταν λέμε ότι η οδός των πειρασμών είναι αρίστη μέθοδος για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσουμε τον εαυτό μας στους πειρασμούς. Λέγει ο αυτός πατήρ ότι πρέπει το ανθρώπο, δεν σημαίνει ότι πρέπει το ανθρώπο χαυνοθεί είναι εκουσίως υπό των αισχρών λογισμών. Δηλαδή, θα αφήσω τη σκέψη μου να σκέπτε πονηρά πράγματα μόνο και μόνο για να δημιουργήσω πειρασμούς, ή να γέννηται αυτό πρόφαση ταπεινώσεως εν τη μνήμη αυτών, ούτε είναι ή να σπουδάσει ελθύν εις τους άλλους πειρασμούς. Θέλω επί παραδείγματι να γίνω ταπεινός άνθρωπος και κάθομαι και σκέφτομαι πονηρά πράγματα και έχω πτώσεις και χτυπήματα μόνο και μόνο δήθεν για να αποκτήσω την ταπεινοφροσύνη. Όχι. Άλλο πράγμα τι θα μου έρθει. Εγώ ουδέποτε θα ακολουθήσω την μέθοδο των πειρασμών με τον τρόπο αυτόν. Βεβαίως υπάρχει η μέθοδος της ασκήσεως. Θέλει να ταπεινωθείς, νίστεψε. Θέλει να ταπεινωθείς, αγρύπνησε. Θέλει να ταπεινωθείς, φτώχυνε, εκουσίως, θεληματικά. Αυτό μάλιστα. Αλλά το να πεις θα σκεφτώ πονηρά πράγματα ή θα κάνω πονηρά πράγματα μόνο και μόνο για να ταπεινωθώ, αυτό είναι ανόητο. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβεί από τους ανθρώπους? Αγαπητοί μου, τα πιο παράξενα πράγματα δίνονται να πραγματοποιηθούν υπό των ανθρώπων. Υπάρχει μία μέθοδος η οποία λέγεται μυθριδατισμός. Ο μυθριδάτης, επειδή εφοβείται μήπως δολοφονηθεί δια δηλητηρίου από τους εχθρούς του, κάθε μέρα έπαιρνε μία μικρά δόση δηλητηρίου, την οποία μάλιστα καθημερινώς και ύξανε λίγο πιο πολύ, ώστε να φτάσει ο οργανισμός του, ένα είδος δηλαδή εμβολιασμού, ας το πούμε έτσι, να φτάσει ο οργανισμός του να αντέχει σε μια δόση δηλητηρίου, αν υποτεθεί ότι οι εχθροί του θα το έβαζαν δηλητήριο στο φαγητό. Αυτή τη μέθοδο του Μυθριδάτη την έχουν πάρει τώρα πολλοί και τη χρησιμοποιούν επί ηθικού επίπεδου. Δηλαδή, λέγουν, για να αντέχει κανείς τους πειρασμούς, πρέπει να ενδίδει εις τους πειρασμούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το να φυλάγεσαι και να κρύπτεσαι και να φεύγεις μακριά από τους πειρασμούς και ό,τι η κοινωνία η βρώμικη προσφέρει, αυτό είναι, λέγει, κακό πράγμα. Αντιθέτως, θα πας να χορέψεις, θα πας να γλεντήσεις, θα πας να μεθύσεις, θα πας να γνωρίσεις τα καταγόγια της αμαρτίας, της ποικίλης αμαρτίας, θα παίξεις χαρτιά, θα έρθεις σε επαφή με τους ανθρώπους της βρωμιάς και της αμαρτίας, μόνο και μόνο για να ξέρεις, ώστε να μην την πάθεις τη ζωή σου. Μα με αυτό που κάνεις, που δοκιμάζεις, δεν την παθαίνεις? Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι πρέπει, για να έχω γνώση της ζωής, ταπείνωση της ζωής, πείρα της ζωής, ότι πρέπει να μετέλθω τον τρόπο τον κακό που μετέρχεται ο αμαρτωλός κόσμος. Όχι ποτέ. Άλλο πράγμα εάν κάποτε βρεθώ σε μια κατάσταση πειρασμική τέτοια από την οποία μπορώ να γλιτώσω τελικά με τη χάρη του Θεού και να αποκτήσω πολύ πείρα. Άλλη παράγραφος. Αλλά ουδέποτε θα ρίψω τον εαυτό μου σε τέτοιου είδους πειρασμούς δήθεν για να αποκτήσω πείρα της ζωής ή ταπείνωση του πνεύματος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ανόητο. Υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία συστέλλονται, υποχωρούν από την παρουσία άλλων αμαρτημάτων. Πάθη τα οποία τροποντινά θεραπεύουν άλλα πάθη. Επί παραδείγματι, η ίηση, η υπερηφάνεια, θεραπεύεται από πτώσεις στην ανηθικότητα. Γιατί εδώ?
είναι κάτι το οποίο ίσως πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Ακούστε έναν μηχανισμό πώς μας τον αποκαλύπτει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Όταν κανείς είναι υπερήφανος, τότε έχει το αίσθημα βεβαίως ότι είναι ανώτερος από τους άλλους και συνεπώς κατηγορεί τους άλλους. Γι' αυτό λέγει, προσέξτε εδώ, θα σας το πω πριν σας το ολοκληρώσω, μη κατηγορείς για να μην αισθανθείς σαρκικούς πειρασμούς. Τι σχέση θα λέει κανείς εκεί το ένα με το άλλο? Μη κατηγορείς για να μην έχεις σαρκικούς πειρασμούς. Ακούστε τον μηχανισμό τώρα. Αυτός που κατηγορεί σημαίνει ότι αισθάνεται τον εαυτό του ανώτερον από εκείνον που κατηγορεί, άρα είναι υπερήφανος. Αλλά ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, κλωτσάει τους υπερήφανους. Είναι δε γνωστό ότι η αγνώτης σώματος και ψυχής δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο με τη χάρη του Θεού. Αν δεν έχεις τη χάρη του Θεού, δεν βάλει ο Θεός το χέρι του επάνω σου, αγνότητα σώματος και ψυχής δεν πετυχαίνει. Αλλά αφού ο Θεός σε κλωτσάει γιατί είσαι υπερήφανος, πώς θα έχει τώρα τη χάρη του επάνω σου? Συνεπώς μένεις έρημος από χάρη Θεού, άρα αβοήθητος, και συνεπώς δεν μπορείς πλέον να επιτύχεις την αγνότητα, και μη διδάμενος να αποκτήσεις την αγνότητα έχεις πειρασμούς και ενίοτε και πτώσεις. Βλέπετε ότι των μηχανισμών αυτών. Όμως τι γίνεται τώρα και γιατί ο Θεός τον καταλείπει? Αισθανόμενος τους πειρασμούς, γίνεται μια ανακύκληση του πράγματος. Αισθανόμενος τους πειρασμούς βλέπεις ένα καταντημά σου, βλέπεις που φτάνεις, και τότε ταπεινούσε και παρακαλά στον Θεό να σε βοηθήσει, διότι αυτή η ταπείνωση, συγγνώμη, αυτό το ξεύτισμα από τα σαρκικά αμαρτήματα σε κάνει να ταπεινωθείς και να ζητείς τη βοήθεια του Θεού. Οπότε η υπερηφάνεια οδήγησε στα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και τα σαρκικά αμαρτήματα τώρα βοηθούν να επανέλθει κανείς στην ταπείνωση. Και ακόμη ένα, ότι οι πειρασμοί πολλές φορές διατηρούν την ταπείνωση. Και όταν λέμε πειρασμούς, εννοούμε ποικίλους, ανέφερα και προηγουμένως. Όχι μόνο σαρκικοί πειρασμοί, και η πτωχία, και κάποιος ο οποίος μας ηρωνεύεται, και δεν ξέρω τι άλλο. Σαφώς ο Απόστολος Παύλος γράφει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του ότι και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, επειδή είχε δει αποκαλύψεις κάθε υπερβολή υπάγει μέχρι τρίτου ουρανού, ή να μην υπεραίρομαι. Σαφώς, για να μην υπερηφανεύομαι. Υπήρχε περίπτωση ο Απόστολος να υπερηφανευτεί? Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μη ξεχνάς ποτέ ότι είσαι κτιστός. Δηλαδή, είσαι κτίσμα. Και παν κτίσμα είναι τρεπτόν. Δίνεται δηλαδή να μεταβληθεί, να αλλάξει, να πέσει. Συνεπώς, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανευτώ, εδόθημη σκόλοψη στη σαρκή. Εδόθηκε σε μένα, λέει, κάτι, ένα σκόλοπας, κάτι το μη καιρό, ένα γκάτι, να με τρυπάει στο σώμα. Άγγελος Σατάν, άγγελος του Σατανά, δηλαδή δαίμονι, ή να με κολαφίζει ή να μην υπεραίρομαι, να μου δίνει καρπαζές, να με χτυπάει για να μην υπερηφανεύομαι. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω με ακριβώς, αλλά για να λέγει ότι δόθηκε σκόλοψη στη σαρκή, υποθέτουν πολλοί ότι ήταν κάποια αρρώστια. Ο Απόστολος ήταν άρρωστος. Εις τρόπον ώστε η αρρώστια να τον ταλαιπωρεί για να μην σηκώνει κεφάλι ποτέ. Ποτέ. Θα σας φωνεί παράξενο αυτό που τόσο έντονα το λέμε, την υγεία μας να έχουμε και τίποτε άλλο. Ένας πατήρ της Εκκλησίας μας λέγει,
και μην εύχεσαι να έχεις πολλή υγεία. Φαίνεται παράξενο. Πώς να το πάρουμε? Όταν κανείς θα ήθελε πραγματικά να ζήσει την πνευματική ζωή, πάρα πολλά πράγματα από εκείνα που λέμε και ευχόμαστε μεταξύ μας θα τα απορρίψουμε. Πάρα πολλά πράγματα, απλούστατα, διότι όταν κανείς κάτι έχει, πάντα του θυμίζει ότι είναι εύθραυστος. Είναι όστρακον εύθραυστον, πίνει το αγγείο εύκολο να σπάσει. Και ότι άνθρωπε αυτός είσαι. Ενώ αντιθέτως, άνθρωποι που έχουν μια πολύ καλή υγεία, αλλά όχι να μην συνειρούμε γιατί αρρωστήσαμε, και αν μάλιστα κάποτε είναι μία μόνιμος κατάσταση, μία μόνιμος βλάβη σε κάτι, και δεν πρόκειται πλέον να γίνουμε καλά, ξέρω εγώ, ευλάφθηκαν τα νεφρά. Ευλάφθηκε η καρδιά, ευλάφθηκε τούτο ή εκείνο. Και δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να επανέλθουμε, να πούμε αυτό είναι τώρα. Να αποδεχθούμε με πολύ ταπείνωση και αυτό πάντα να μας ταπεινώνει. Όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ στην πνευματική ζωή. Αν οι πειρασμοί οδηγούν στην ταπείνωση, όμως και η ταπείνωση μπορούμε να πούμε καθίσταται ένας πύργος ισχυρότατος κατά των πειρασμών και των δαιμόνων και των παθών. Λέγει ο αυτός πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ή οπλίζει ποτέ κατά τίνος πάθους, αν λέει ετοιμάζεσαι να οπλιστείς εναντίον κάποιου πάθους, ταύτην, δηλαδή εννοεί την ταπείνωση, σύμμαχον κτίσε. Απόκτησε, λέγει, την ταπείνωση σύμμαχον. Επί ασπίδα γάρ και βασιλίσκον επιβίσεται και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα. Είναι από τον 90 ψαλμό. Θα πατήσει πάνω στα φίδια τη δηλητηριώδη και επάνω στο λεοντάρι και δεν θα πάθεις τίποτα. Εγώ δεν λέγω, ο Άγιος Ιωάννης, επί αμαρτίαν και απόγνωση και των διάβολων και των δράκοντα του σώματος. Θέλεις να νικήσεις με άλλα λόγια την αμαρτία, την απόγνωση, τον διάβολο και τον δαίμονα της πορνείας που προσβάλλει το σώμα, τον αποκαλεί δράκοντα του σώματος. Πάρε σύμμαχό σου την ταπείνωση. Μείνε ταπείνος άνθρωπος και θα επιτύχεις και θα νικήσεις στον πόλεμο εναντίον αυτών. Και λέγει ο Ευάγριος ο Ποντικός, ταπεινοφροσύνης πολλής επιμέλησε και ουμίσου δαιμόνων επηρεακά θάψετε της ψυχής. Φρόντισε για την ταπεινοφροσύνη και ποτέ η επίρρεια των δαιμόνων δεν θα έρθει να σου αγγίξει την ψυχή. Και ο Αβάς Ισαΐας, δια της ταπεινοφροσύνης πάντα του αντικειμένου διαφθείρεται. Με την ταπείνωση όλες οι μεθοδίες του διαβόλου, του αντικειμένου, του εχθρού καταστρέφονται. Κάποτε ενεφανίστηκε ο διάβολος σε έναν ασκητή και του λέγει, είμαι ο Χριστός, είμαι ο Μεσσίας. Δεν τάχαστε ο μοναχός. Τι θα έκανε ίσως ένα στη θέση του? Είναι αυτό που πολλές φορές συμβαίνει όταν δούμε κανένα όνειρο και νομίζουμε ότι είδαμε την Παναγία των Χριστών. Νομίζομαι. Είναι ο διάβολος μου. Και τότε ξυπνάμε και πιστεύουμε ότι αξιωθήκαμε να δούμε τον Χριστόν ή την Παναγία. Και έχουμε μία κρυφή υπερηφάνεια και δεν το καταλαβαίνουμε. Και λέμε στους άλλους έξω ότι είδα τον Χριστό, είδα την Παναγία, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο. Και μας πλανά κατά θαυμάσιον τρόπον ο διάβολος. Ο μοναχός αυτός δεν έσπευσε να προσκυνήσει φυσικά τον διάβολον που ήταν υπό την μορφή του Χριστού. Αλλά του λέει, είμαι εγώ άξιος να δω τον Χριστόν? Δηλαδή τι πρόβαλε? Την ταπείνωση. Είμαι εγώ άξιος να δω τον Χριστόν? Και ο διάβολος που είχε μετασχηματιστεί σε Χριστόν, άφαντος εγένετο.
Γι' αυτό πράγματι η ταπείνωσης είναι σύμμαχος, είναι ασπής, είναι όπλων και προστατευτικών, αμυντικών, αλλά και επιθετικών κατά των παθών και κατά των δαιμόνων. Ακόμη η ταπείνωσης είναι, όπως λέγαμε σε ένα περασμένο θέμα, στο περασμένο θέμα, είναι αρετή η οποία συγκλίνει μέσα της όλες τις αρετές και όλο το πλήρωμα των αρετών. Ταπείνος δεν είναι παρά εκείνος μόνο ο οποίος εξιώθη όλης της πολιτείας της πνευματικής του. Ταπεινός δεν είναι εκείνος ο οποίος είναι κατά φύσιν επιοικής από φυσικού του. Προσέξτε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ούτε εκείνος ο οποίος είναι ήσυχος δεν είναι ταπεινός. Ούτε ακόμη ο συνετός και ο πράος. Πολλοί από φύση τους, από κατασκευή τους, έχουν μια ησυχία, μια πραότητα, μια σύνεση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί είναι ταπεινοί άνθρωποι. Ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος έχει κάτι άξιον υπερηφανίας και δια το οποίο δεν υπερηφανεύεται. Ούτε ακόμη εκείνος ο οποίος έχει μνήμη παραπτωμάτων να ενθυμείται αμαρτήματα για να ταπεινώνεται. Πολλές φορές μας έρθει ο λογισμός, τώρα επέτυχες και έγινες άγιος άνθρωπος. Τότε εμείς κάνουμε το εξής. Αμέσως τιμόμαστε παλιές μας πτώσεις. Εσύ, λέμε στον εαυτό μας, εσύ που έκανες κάποτε εκείνο, που έκανες κάποτε εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ούτε αυτό είναι ταπείνωση, διότι χρησιμοποιείται εδώ πέρα μία μηχανή. Δηλαδή ένα μηχάνευμα, ένας τρόπος για να επιτύχω την ταπείνωση. Ο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζεται με ταπείνωση εντελώς απροσπαθώς, χωρίς προσπάθεια. Δεν σημαίνει ότι όταν κάνω αγώνα και προσπάθεια ότι αυτό δεν είναι επενετόν, αλλά είναι απλώς ένα ξεκίνημα για την ταπείνωση, αλλά δεν είναι ταπείνωση. Ακόμη δεν είναι φτάσιμο ταπεινώσεις. Άμα δείτε κάποιον άνθρωπο και είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος, μην πείτε είναι ταπεινός. Ή το έχει από φυσικό του, ή δεν του αρέσει τέλος πάντων. Κάπως διαφορετικά να είναι. Ή μπορεί να μην έχει και τη δυνατότητα να είναι κάτι άλλο. Είναι και αυτό. Πολλοί άνθρωποι είναι ήσυχοι, γιατί απλούστατα δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι κάτι διαφορετικό. Πολλές φορές λέμε έναν δυναμικό άνθρωπο ότι δεν είναι ταπεινός. Γιατί? Δηλαδή ο δυναμικός άνθρωπος διαπαντός έχασε το δώρο, το χάρισμα της ταπεινοφροσύνης και το έχει ο μη δυναμικός και ο άβουλος. Δεν το νομίζω. Θα ήταν μια φοβερή αδικία αυτό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, άλλο το ταπεινοφρονήν και έτερον το αγωνίζεστε ταπεινοφρονήν. Άλλο πράγμα είμαι ταπεινός και άλλο πράγμα αγωνίζομαι να είμαι ταπεινός. Και άλλο το επενίν. Και άλλο πράγμα είναι να επενείς. Τι? Να επενείς εκείνον ο οποίος είναι ταπεινός. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην επενεί κανείς εκείνον που είναι ταπεινός. Βέβαια, θα τον πεις βλάκα. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος στα μάτια των κοσμικών ανθρώπων τι είναι? Ένας βλάκας. Να σχαζώσει. Αλλά για τα μάτια εκείνα που δεν βλέπουν, τα κοσμικά μάτια. Συνεπώς είναι μεγάλο πράγμα να πεις στον ταπεινόν άνθρωπο μπράβο, είναι ταπεινός. Συνεπώς, λέει εδώ τώρα ο Άγιος Ιωάννης, το μεν πρώτερον, το ταπεινοφροσύν, το ταπεινοφρονήν, τελείων. Δηλαδή είναι για τους τελείους. Το δεύτερον, το να αγωνίζεσαι με ταπεινοφροσύν, να είσαι ταπεινός, είναι λέει των τελείων, των αληθινών υποτακτικών. Το δε τρίτον, το να επενείς τους ταπεινούς, πάντων πιστών για όλους τους πιστούς. Ακόμη θα μας πει ο ίδιος Πατήρ, άλλος συντριμός και άλλο επίγνωσης και άλλο ταπείνωσης. Άλλο πράγμα λέει θα πει να συντρίβομαι μέσα μου
Άλλο πράγμα να έχω επίγνωση της αμαρτίας μου και άλλο πράγμα είναι να είμαι ταπεινός άνθρωπος. Ο ίδιος λέγει, συντριμός εστίν, πτώματος γέννημα. Ο συντριμός και η μετάνοια δεν είναι παρά το γέννημα μιας πτώσεως. Έπεσες και τώρα θέλεις να συνέλθεις. Επίγνωσης δε εστίν ασφαλής των οικείων μέτρων κατάληψης και ψηλών πτεσμάτων μνήμη αρέμβατος. Δηλαδή, τι είναι η επίγνωση? Είναι το να ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι και να βλέπεις ακόμη και τα ελάχιστα αμαρτήματα. Ταπείνωση εστί, διδαχή Χριστού, νοερά νοητός. Είναι, λέγει, μια διδαχή Χριστού είναι η ταπείνωση, η οποία νοείται μόνο νοερός. Τη κατηξιωμένη εν το ταμείο της ψυχής θαλαμευωμένη και λόγης αισθητής ούσα απρόητος. Φωλιάζει, θαλαμεύεται μέσα στις ψυχές εις το ταμείο της ψυχής των πιστών και είναι με λόγια αισθητά αδύνατο να την εκφράσει κανείς. Είναι μια διδαχή λοιπόν Χριστού. Είναι κάτι που το δίνει ο ίδιος ο Χριστός κατευθείαν. Αυτό που λέγαμε και την περασμένη φορά. Είναι ανίποτη. Δεν λέγεται η ταπείνωση. Μόνο εκείνος που πραγματικά την έχει μπορεί να την απολαμβάνει. Και χωρίς φυσικά να την υπερηφανεύεται, γιατί τότε φυσικά φυσικότατα δεν θα ήταν ταπεινός. Και πώς αποκτάται η αληθινή ταπείνωση? Πρώτα, με τη μετάνοια, η οποία είναι καρπός μιας βαθιάς αυτογνωσίας. Δεύτερο, με το κατά Θεόν πένθος. Να πενθεί κανείς κατά Θεόν. Όχι να πενθεί γιατί πέθαναν κάποιοι άνθρωποι, ούτε διότι έχασε το χωράφι του, του το πήρε ο δρόμος, ή γιατί ακόμη έχασε τα χρήματά του από ένα πληθωρισμό, ή γιατί φτώχει να πει στο μαγαζί έξω. Όχι, αυτό είναι πένθος κατά κόσμον. Κατά Θεόν πένθος είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει το κατάντημά του, την αμαρτωλότητά του. Το κατά Θεόν πένθος απομακρύνει τον θυμόν. Ο κατά Θεόν πένθον ουδέποτε θυμώνει. Δεν εξοργίζεται, διότι λέγει ο Αβάς Ισαΐας, το μη πλήξε την συνείδηση του πλησίον, τίχτη την ταπείνωση. Δηλαδή, το να μην χτυπήσει την συνείδηση του αλουνού, αυτό λέει γεννάει την ταπείνωση. Τρίτον, με το πνεύμα της μαθητείας μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση, που ως πρότυπον θα έχει αυτός που μαθητεύει αυτόν τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Διότι ο ίδιος ο Χριστός είπε, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Ο Χριστός είναι ταπεινός στην καρδία και πράος. Ταπεινός και πράος. Αλλά αυτό όμως πρέπει να το μάθω. Γι' αυτό λέει μάθετε απ' εμού. Για να το μάθω αυτό πρέπει να βλέπω τον Χριστό. Που σημαίνει πρέπει να τον σπουδάζω, να τον μελετώ. Να κοιτάζω πώς θα ενήργει ο Χριστός σε μια περίπτωση που μου τυχαίνει εμένα. Στη θέση μου τι θα έκανε ο Χριστός. Πώς θα εκινείται ο Χριστός. Εάν υπάρχει αυτή η διαρκής μίμησης και η διαρκής αντιγραφή του Χριστού, τότε μόνο δύναμε να πω ότι είμαι μαθητής του και μαθαίνω από τον διδάσκαλό μου τι πρέπει να γίνω. Διότι ο ίδιος είπε αρκετόν το μαθητή ή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού. Και τώρα αγαπητοί μου, για να τελειώσουμε σήμερα, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ύστερα από αυτά τα λίγα που είπαμε για την ταπεινοφροσύνη και στο περασμένο θέμα και στο σημερινό, και που τελειώνουμε απόψε για να αρχίσουμε την ερχομένη φορά το περί προσευχής θέμα, που είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο που δεν ξέρω, σας λέγω αλήθεια, από πού να το πιάσω. Θα τελειώσουμε με μια θαυμασία εικόνα του ταπεινού ανθρώπου.
όπως πνέκει το εγκόμιό του ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Θα σας το πω σε μια ελεύθερη απόδοση. Ποια κτίστης, λέγει στο 25 κεφάλαιο, συγγνώμη, ή στο 20 κεφάλαιο, 20 και 21. Ποια κτίστης δεν ευλαβείτε την θεωρία του ταπεινού, εννοεί δηλαδή αγγέλων, ανθρώπων, ζώων. Των ταπεινών κανείς δεν μισεί, ούτε τον χτυπά με λόγια, ούτε τον καταφρονεί. Αγαπά τους πάντας και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν και σαν άγγελον φωτός τον βλέπουν. Μπροστά του ο σοφός και ο διδάσκαλος του δίδουν προτεραιότητα και όλοι προσέχουν κάθε του λέξη σαν λόγια Θεού. Η βραχυλογία του είναι σαν τα αποφθέγματα των σοφών. Ο Θεός ως Θεός λογαριάζεται, αν και ευτελής στην εμφάνιση. Πλησιάζει ο ταπεινός τα άγρια θηρία και ημερεύουν, διότι εκπνέει εκείνη την οσμήν του Αδάμ πρώτης παραβάσεως, όταν συνήκτησαν προς Αυτόν και τους έδωσε ονόματα. Πλησιάζει τα φίδια και το δηλητήριό τους αδρανεί. Πλησιάζουν οι δαίμονες και γίνονται σκόνη. Και οι μηχανέτων και η κακία των κυριολεκτικώς διαλύονται. Τα μυστήρια του ουρανού του αποκαλύπτονται. Ο Θεός διαρκώς τον πλησιάζει με τα χαρίσματα που του δίνει. Κάθε ώρα ασπάζεται την αγκαλιά του Ιησού ως άλλος ηγατημένος μαθητής και την διακρατεί. Αγαπητοί μου, όλες οι αρετές πρέπει να διαποτίζονται από την ταπείνωση, εφόσον όλες οι αρετές προς αυτήν την ταπείνωση αποβλέπουν. Εάν κανείς μείνει στην άσκηση, αγρυπνία, νηστεία, ελεημοσύνη, έμεινε εις το μέσο της οδού. Γιατί όλη η άσκηση είναι οδός. Δεν θα είχε πολύ σημασία η άσκηση, εφόσον ο άνθρωπος θα επετύχανε με ένα άλμα, δεν ξέρω τι είναι τρόπο, σαν έκφραση το λέμε αυτό, να επιτύχει την ταπείνωση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ούκ ενίσκευσα, ούκ γρύπνησα, ούκ εχαμεύνησα, δηλαδή δεν ενίσκευσα, δεν αγρύπνησα, δεν κοιμήθηκα θάμω στο πάτωμα και όχι στο κρεβάτι μου, αλλά ταπεινώθη εσύ και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος. Είναι από τον 114 ψαλμό. Ταπεινώθηκα και μέσωσε ο Θεός. Κατά σύντομο τρόπο μάλιστα. Δηλαδή, τρόπο ότι έκανα ένα μεγάλο άλμα και έφτασα εις την ταπείνωση και με τον τρόπο αυτόν σώθηκα. Δηλαδή, ο ταπεινός θα σωθεί. Όχι αυτός που κάνει μόνο άσκηση. Βεβαίως η άσκηση οδηγεί στην ταπείνωση, διότι δεν θα φτάσω ποτέ σε ένα τέρμα εάν θα βαδίσω έναν δρόμο. Ο δρόμος είναι της ασκήσεως, το τέρμα είναι η ταπείνωση. Και με θαυμασμό στέκεται ο αυτός ιερός πατήρ προς την αγάπη και προς την ταπείνωση που είναι εις το τέρμα της οδού και αναφωνεί «Ιερά ξυνορίς, ιερά συντροφιά, αγάπη και ταπείνωση». Αδελφές μαζί, η αγάπη και η ταπείνωση. Η μεργάρ, η ψή. Διότι λέγει η αγάπη, η ψώνη. Η δε, εννοεί την ταπείνωση, τους υπτωθέντας διακρατούστα, ουδέποτε πίπτην εά. Εκείνους οι οποίοι υψώθηκαν με την αγάπη, η ταπείνωση ποτέ δεν τους αφήνει να πέσουν, αλλά τους κρατεί πάντοτε υψηλά. Και ας κλείσουμε το απόψινό μας θέμα με μια κατακλίδα του αυτού πατρός
που είναι ένα αληθινό εγκόμιο από τον 25ο του λόγο στην Κλίμακα προς την ταπείνωση. Αν η υπερηφάνεια κατέστησε αγγέλους δαίμονας, η ταπείνωση και τους δαίμονας αγγέλους δύναται να κάνει. Αυτοί που έχουν πέσει ας πάρουν θάρρος. Ας πέψουμε, ας πυγμαχίσουμε με κάθε τρόπο, με κάθε προσπάθεια να ανεβούμε στην κορυφή της. Χωρίς αυτήν την ταπείνωση, καμιά αιωνία δωρεά δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Είδε κάποτε κάποιος την καρδιά του, την ομορφιά της και θαμπόθηκε. Και τη ρώτησε, ποιο είναι το όνομα εκείνου που τη γέννησε. Και αυτή, με χαρούμενο και γαλήνιο χαμόγελο, του είπε, πώς θες να μάθεις το όνομα του γεννήτωρά μου. Είμαι ανώνυμος. Δεν θα σου τον πω έως ότου τον Θεόν αποκτήσει. Διότι είναι η στολή του Θεού.